Μια πραγματική λαοθάλασσα συνόδευσε σήμερα το Βασίλη Καρά στην τελευταία του κατοικία, στον τόπο του, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Το μικρό χωριό του Παγκαίου πλημμύρισε ανθρώπους όλων των ηλικιών που, σιγοτραγουδώντας τις επιτυχίες του, τον χειροκρότησαν για τελευταία φορά. Βαθιά υπόκληση στο μεγάλο ερμηνευτή και από πολλούς γνωστούς συναδέλφους του που δεν μπορούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Βασίλη Καρά. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Βαριά θλίψη για την οικογένειά του, τους φίλους του, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Η κόρη του Ειρήνη δεν σταμάτησε λεπτό να στέκεται δίπλα στη σωρό του πατέρα της. Σωρός του Βασίλη Καρά έφτασε στο Κοκκινοχώρι στις 12 το μεσημέρι. Αθάνατος Βασίλη! Ήταν όλοι εκεί για το ίστατο χαίρε, στο Κοκκινοχώρι, στον τόπο που αγάπησε και είχε το καταφύγιό του, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νέστορος. Αγαπημένε μας Βασίλη, από το βορρά μέχρι τον νότο, να σε αγαπούμε όλοι, βρήκες τον τρόπο. Καλό ταξίδι, Άρχοντα, καλό ταξίδι, καλέ μου φίλη. Αθάνατο. Ωραία χειροκρότημα, ραμάκες. Ανατρίγιασα, τι γίνεται. Βαθιά συγκίνηση και για τους συναδέλφους του. Σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά πάνω απ' όλα εξαιρετικός άνθρωπος, θα πουν όλοι. Το Α κεφαλαίο είναι πάνω από το Βασίλης Καράς, νομίζω, στο άνθρωπος. Καλό του ταξίδι, αιωνία του η μνήμη. Εμείς θα τον αγαπάμε και θα τον τιμούμε πάντα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Για μένα κλείνει η σπουδαιότερη σελίδα της ζωής μου. Ο Βασίλης ο Καράς. Όσοι είχαμε την τύχη να τον έχουμε φίλο μας, είμαστε ευλογημένοι. Ειλικρινά το λέω. Ο Βασίλης ο Καράς δεν ξαναγεννιέται. Λυγίζει στην κάμερα του Αντένα ο καλός του φίλος, Ζαφύρης Μελάς. Δεν το πίστεψα ποτέ, δεν το νιώσα ποτέ, θα μπορούσα να αποχαιρετήσω τον Βασίλη. Ο Βασίλης έχει κρατήσει μέσα από τη μουσική του όλη την Ελλάδα στα χέρια του. Εκεί που θα πάει τώρα, θα του κρατήσει η Παναγιά στα δικά της χέρια. Αλλοδί, δεν έχεις αλλοδί, είσαι στο ψέμα σου, εχμαλωτή για πάμε. Ο Βασίλης ήταν φίλος μου πάνω απ' όλα και τίποτα παραπάνω από ό,τι βλέπετε όλη η Ελλάδα. Είναι στο πλευρό του Βασίλη. Τον αγαπάω πολύ όπως τον αγαπάω όπως όλοι οι υπόλοιποι κόσμοι. Έχουμε συνεργαστεί. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, μάλλον δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γιατί τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Ένας μεγάλος τραγουδιστής, ένα φιλαράκι μου, ωραίες στιγμές μαζί του, μεγάλος καλλιτέχνης, πολύ καλός άνθρωπος. Οι νεότεροι καλλιτέχνες θυμούνται πόσο τους στήριξε, πόσο τους βοήθησε ο Βασίλης Καράς. Θυμάμαι την καλοσύνη του, το χαμόγελό του και όλη αυτή την ενέργεια και την αγάπη που έβγαζε προς τον κόσμο. Όμως και οι χωριανοί του τίμησαν το δικό τους άνθρωπο. Απλός, λιτός, καταδεκτικός. Αν το γνώριζες, ένιωθες ιδιαίτερη οικειότητα μαζί του. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο του. Φιλάνθρωπος, σεμνός, αληθινός, καθημερινός, μεγάλος καλλιτέχνης. Έτσι θα θυμούνται όλοι το Βασίλη Καρά. Στο Κοκκινοχώρι Καβάλας παραμένει ο Γιάννης Μαλιαρός. Γιάννη. Ρίτσα, έχουν περάσει λίγες ώρες από το τελευταίο αντίο και οι συγγενείς, οι φίλοι αλλά και οι κάτοικοι του χωριού είναι συντετριμένοι. Θα το θυμούνται όχι μόνο σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά για το δικό τους άνθρωπο, για το δικό τους Βασίλη που ήταν πάντα δίπλα τους. Εδώ στο Κοκκινοχώρι, στο χωριό που τόσο αγαπούσε ο Βασίλης Καράς, είχε φτιάξει το κτήμα του, το ησυχαστήριό του, όπως αποκαλούσε και ο ίδιος. Καλούσε τους κατοίκους του χωριού και έκανε παρέες με φαγητό και μουσική. Εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού που και βρισκόμαστε, οι κάτοικοι εδώ και χρόνια την λένε πλατεία Βασίλη Καρά. Πλέον και επίσημα, Ρίτσα,
πλατεία θα πάρει το όνομα του λαϊκού ερμηνευτή, καθώς και ο κεντρικός δρόμος του χωριού θα μετονομαστεί με το όνομά του. Όλα αυτά ως ελάχιστος φόρος τιμής στο δικό τους Βασίλη Καράριτσα. Οι συγχωριανοί του, αλλά και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, τραγουδιστές και μουσικοί, περιέγραψαν τον Βασίλη Καρά μακριά από τις νυχτερινές πίστες. Όπως θα ακούσετε να λένε, χάσανε τον άνθρωπό τους. Όπως πάντα, το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα, κι αυτή φωνή τεχνίο, φορτώστε. Ο καλλιτέχνης μένει ζωντανός μέσα από το έργο του. Ο άνθρωπος μέσα από τις πράξεις του, ιδίως όταν δεν καυχιέται για αυτές. Και ο Βασίλης Καράς, όλοι το λένε, φίλοι, συνάδελφοι, το κοινό, θα μείνει ζωντανός και για τα δύο. Όταν τα χρόνια σου... Εσύ θα έχεις εμένα, άμα θα δεις ότι σου λείπω, θα το πορτρέτο μου στο τοίχο. Μην κλαις για μένα, μην κλαις για μένα. Όλοι έχουν μνήμες από το μεγάλο καλλιτέχνη. Ο κοινοτάρχης και προσωπικός του φίλος στο Κοκκινοχώρι εξομολογείται. Μου είπε, φρόντισε να είναι όλα στην εντέλεια από την εκκλησία μέχρι τα νεκροταφεία. Εκεί είχα στεναχωρηθεί πολύ και από εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το λέω, γιατί καλλιτέχνη μου το λες αυτό, και μου λέει, μικρές αγαπώ πολύ. Αυτό, τίποτα άλλο. Ας την αλέη, ας την αλέη, και μέσα μέσα. Εδώ νίκησε ένα σπιτάκι εκεί πιο πέρα. Έμενε και μετά έκανε ανακαίνιση. Και ύστερα έκανε ένα δωμάτιο, να σου πω. Ένα δωμάτιο. Και συνεχεία, σιγά 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 με τα χρόνια, έκανε και τα υπόλοιπα. Κάτω τα χέρια σου! Κάτω τα χέρια σου! Όμως και όποιος συνεργάστηκε μαζί του, κάτι έχει να θυμηθεί. Δεν ξεχάσω ποτέ βραδιές ολόκληρες, μέχρι το πρωί να κάθεται μέσα στο καμαρίνι του, να γράφει τραγούδια, να ακούει τραγούδια, να δημιουργεί. Αυτή ήταν η ζωή του. Συγκλονισμένοι και οι μουσικοί της ορχήστρας του αναπολούν στιγμές κρυμμένες από τον κόσμο, όπως κάποτε στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μια συναυλία. Και μαθαίνουμε ότι ο Βασίλης είναι στο νοσοκομείο. Πανικοβληθήκαμε όλοι τι έγινε αυτόποδο. Ο Βασίλης το βράδυ, με δική του ευθύνη, υπόγραψε χαρτί, όπως κάνουμε όλοι όταν θέλουμε να φύγουμε από το νοσοκομείο. Με την πεταλούδα στο χέρι, εδώ, κάτω του κουστούμι, ήρθε τραγούδιση το βράδυ, γιατί είπε ότι περιμένουν πολλές οικογένειες να φάνεψουν μη σήμερα από μένα, λέει. Δεν τους αφήσω, λέει, χωρίς μερογάματα. Το πάθος που είχε με τη μουσική, μας λένε οι συνεργάτες του, ήταν ασταμάτητο και περιγράφουν τι γινόταν στις περιοδίες στο εξωτερικό. Άρρωστος με τη μουσική, παιδιά, σε βαθμό που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Όταν πηγαίναμε Αμερική στα Extra, ενώ όλοι βγαίναμε βόλτα αυτά, ο Βασίλης καθόταν με τα παιδιά, με τα μπουζίκια και έγραφε κομμάτια. Ο Βασίλης ήταν σαν πατέρας μας. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός, ήταν σαν παιδί που λένε τα παιδιά. Παιδί μαζί μας. Ήταν ένας πολύ φοβερός, πολύ δυνατός άνθρωπος και καλλιτέχνης που δεν ξέρω αν θα ξαναπεράσει πάλι. Η τελευταία του συνεργασία ήταν με τον Γιάννη Πλούταρχο το Φεβρουάριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.